Από εδώ πλευρά. Μα εδώ έχει κάνει τέτοια λοιπόν, ανοίγματα. Και να μετατοπιστεί ο άξονα ακόμα πιο συντηρητικά, θα έλεγε μια άλλη πλευρά. Ο κύριο Καρατζαφέρη. Αυτό σημαίνει συντηρητικά. Δεν λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λένε. Οι άλλοι μπορεί να το θέλουν. Εγώ πάλι θέλω. Αυτό συντηρητικά και προοδευτικά ή δημοκρατικά. Εάν να το θέσω ευθέω. Η ιστορία τη πολιτική είναι η ιστορία προσώπων. Διότι ακούω το λαό να λέει. Εγώ λέω, άμα διώξω παιδιά τον Ρωσόπουλο και τον Αγγέλου, έρχομαι αμέσω. Στην Ελλάδα Δημοκρατία τρέχω. Όλα τα υπόλοιπα συμφωνεί. Δεν είναι θέμα πρώων εκλογών, είναι θέμα πολιτικών. Λοιπόν, είμαστε οι μοναδικοί λοιπόν. Είναι θέμα πολιτική προσώπων, είμαστε, λοιπόν, παραλαμβάνω. Οι μοναδικοί ως κόμμα που καταθέσαμε προτάσεις για οποιαδήποτε συνεργασία. Συγκεκριμένες προτάσεις όμως. Και μάλιστα θα πω και το εξής. Είμαστε οι μοναδικοί που ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θέλουμε υπουργεία. Είναι πολύ σημαντικό ένας φορέας να λέει ναι, θα συνεργαστούμε με τον οποιονδήποτε για να κυβερνηθεί η Ελλάδα, αλλά οι βουλευτές μου δεν θέλουν. Λέτε αυτό το πράγμα. Σας λέω εγώ. Εγώ δεν άκουσα τον πρόεδρο. Μίλησα τώρα για τα υπόλοιπα κόμματα, δεν μίλησα για εμάς. Το συζητάνε και για εμάς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε το Πασόκ, όσο δεν βόλευαν οι δημοσκοπήσεις, ήθελε συνεργασίες. Μόλις τους βόλεψαν οι δημοσκοπήσεις από το κόμμα, τα ξέχασε αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει και ο πολιτικός κερδοσκοπισμός. Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Και το λέω δημοσίως. Ναι, στη συνεργασία, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τις καταθέσαμε. Όχι γενικά. Όχι, δεν είναι προσωπικά. Είναι πολιτικές. Όχι, όχι, όχι. Το κάθε πρόσωπο. Μισό. Το κάθε πρόσωπο εκφράζει και τις πολιτικές. Στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακούστε, όχι, δεν είναι απόλυτο αυτό. Δεν είναι απόλυτο. Σήμερα συνεδριάζεται το Συμβούλιο. Και άμα ακούσουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό, άμα ακούσουμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να είναι αυστηρό με του υπουργού και να λέει ότι δεν πάμε καλά. Άρα λοιπόν έχουμε δίκιο εμείς που λέμε ότι δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία. Ότι κάπου έχει χάσει το λαϊκό έρισμα, κάπου έχει χάσει την κοινωνία. Και λέμε, ναι, στη συνεργασία, συγκεκριμένες προτάσεις. Να χτυπήσουμε τα καρτέλ, να πατάξουμε την εσχοκέρδεια, να χτυπήσουμε την ακρίβεια. Μαζί από κοινού. Δεν θέλουμε υπουργεία, το ξεκαθαρίζουμε και στηρίζουμε την κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση θα πέσει σύντομα. Θα τη ρίξουν κάποιοι. Και θα σα πω και κάτι άλλο. Δεν θα τη ρίξουν κάποιοι με βάση κάποιο σχέδιο. Ξέρετε κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς. Κοιτάξτε, κανείς δεν περίμενε να δαγελάξει ξαφνικά από το πουθενά να πει τα όσα είπε και να πάει εκτός Νέας Δημοκρατίας. Σας επαναλαμβάνω. Φαίνεται. Κοιτάξτε, όταν μια κυβέρνηση δεν έχει την έξωθεν μαρτυρία της κοινωνίας, θα τη ρίξουν. Είναι δεδομένο. Διότι δεν έχει το κοινωνικό αμορτισέρ, το ανακλαστικό. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι μακριά από την κοινωνία. Αυτή η κυβέρνηση δεν φαίνεται τουλάχιστον. Άκουε τον πρώτο κύριο Παθανασίου. Θέλετε να γίνετε το αμορτισέρ τη κυβέρνηση. Εμείς θέλουμε απλά να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να κυβερνήσει. Για ποιο λόγο? Γιατί? Δεν θα ήθελα ποτέ και το λέω δημοσίως. Να σα πω για ποιο λόγο. Δεν έφυγα. Θα σα πω το εξής. Και το πιστεύω ακράδαντα. Δεν θέλω να δώσω στην κυβέρνηση τον κύριο Κουβέλη τον τιμό. Σαν πρόσωπο, αλλά τα ρεύματα περίεργα για τα εθνικά θέματα προσωπικά εγώ θα τα δώσω στην κυβέρνηση Πασόκ και στην ΕΣΠΗΜΟΥ. Είναι προσωπική μου τοποθέτηση. Φοβάστε αυτή τη κυβέρνηση εσείς? Φοβάμαι τις απόψεις που έχουν συγκεκριμένα στελέχη για τα εθνικά μας θέματα σε συγκεκριμένα ζητήματα. Στο θέμα της Μακεδονίας που έχουμε από εκεί. Έχω δει στελέχη του ΕΣΠΗΜΟΥ να πηγαίνουν να συνεργάζονται και να συζητούν με στελέχη του ΒΜΡΟ στα Σκόπια και να συζητούν διάφορα πράγματα. Αυτά εμένα με ενοχλούν. Άρα λοιπόν δεν θα το ήθελα ποτέ. Να δω μια τέτοια κυβέρνηση η οποία θα έχει πρόβλημα σε επίπεδο εξωτερική πολιτική. Σε επίπεδο. Παρακαλώ. Εάν δηλαδή νιώσετε κάποια στιγμή ότι η κυβέρνηση κινδυνεύει, τώρα, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, κινδυνεύει να πέσει όπως το λέτε, και δείτε ότι έρχονται από την άλλη μεριά των Πασόκων στο συνασπισμό, θα ψηφίσετε υπέρ της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε, εμείς είπαμε τώρα συνεργασία πριν τις πρώτες εκλογές. Αν πέσει η κυβέρνηση, δικό της πρόβλημα. Δεν φταίμε εμείς, εμείς προειδοποιήσαμε, χτυπήσαμε καμπανάκι, επιχείρησα λιγότερο και από αν επιτρέπετε. Είμαστε εναντίον των πρώτων εκλογών και συνεργασία τώρα συζητάμε. Τώρα, τώρα. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση πάει, με συγχωρείτε. Μισό λεπτό. Η κυβέρνηση, υπάρχει μια πληροφορία ότι μπορεί να πάει και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή. Θα τη δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη? Σα είπα συνεργασία τώρα. Προγραμματική συμφωνία. Αλλιώς δεν υπάρχει ψήφος εμπιστοσύνης. Εκβιαστικά. Ακούστε, δεν σειρώμεθα εμείς. Η κοινωνία σέρνει την κυβέρνηση δυστυχώς, γιατί κάποιοι των υπουργών της, κάποιοι επαναλαμβάνω, όχι όλοι, τιμώ τον κ. Μακρόπουλο, προς Θεού, αλλά κάποιοι των υπουργών της. Δεν είμαι εξάλλου υπουργός. Ναι, σαφώστατα, αλλά είστε κοινωνικός εκπρόσωπος. Λέω το εξής, ότι κάποιοι των υπουργών δεν τηρούν αυτά που ο ελληνικός λαός νιώθετε κομμάτι της κεντροδεξιάς στην πραγματικότητα? Κατά την άποψη δική μου, σε επίπεδο πολιτικής, ναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Το κεντροδεξιό, εσείς πώς το ορίζετε ιδεολογικά? Στην καπιταλιστική κοινωνία που ζούμε και τα φοιτητικά υπουργική του Πασόκ. Αυτή είναι η καπιταλιστική. Συγγνώμη, αυτή είναι η επειδή η κυβέρνηση επήρε βολές, επήρε και χειραφιλίας. Μπορείτε να μου πείτε κάτι, είναι κυβερνητικός βουλευτής.